Ανατολικής Ρωμυλίας 30 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Μεταφέρουμε με ασφάλεια σε επαγγελματίες και ιδιώτες σε νησιά και Αθήνα. Καθημερινά δρομολόγια. Με άμεση εξυπηρέτηση και πάντα με υπευθυνότητα. 2310 789 612. Μεταφορική εταιρεία Μπέτμα ΑΕ. Ανατολικής Ρωμυλίας 30 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σας προσφέρει τον αγώνα. Εδώ και 20 χρόνια με εμπειρία φροντίζουμε για την ασφάλεια και τη μεταφορά των προϊόντων σας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Ευκαρπίας. Τα play-offs στην Ένωση Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας συνεχίζονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ηρακλής Θερμαϊκού υποδέχεται την Αθλητική Ένωση Εφόσμου σε ένα παιχνίδι με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερα για τους φιλοξενούμενους που διεκδικούν την κατάκτηση προς το ειστήριο ανόδου και προς τη γάμα εθνική κατηγορία. Ενώ είναι ταυτόχρονα και φιναλίστ του κυπέλλου της φετινής σεζόν, όπου θα αναμετρηθούν στο τελικό του Μαρτίου κόντρα με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Το παιχνίδι βέβαια από τη μια γηπεδούχοι που παίζουν όσον αφορά για τον γοητρό τους και την ιστορία τους, κοντά σε μια ομάδα που καίγεται στην κυριολεξία για την νίκη. Σε λίγο θα δούμε πώς θα κριθεί ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι για τα play-off της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας που θα έχει να ακολουθήσετε από το κήπεδο της Ευκαρπίας σε περιγραφή του Σωτήρη Καρασαρίδη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Ευκαρπίας. Η πέμπτη αγωνιστική για τα play-off παρουσιάζει το δικό της ενδιαφέρον, καθώς ο Ηρακλής Θερμαϊκού υποδέχεται την Αθηνική Ένωση Εφόσμου σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, παρουσιάζει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τους φιλοξενούμενους που διεκδικούν και το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελλο, αφού είναι φιναλίστ του κυπέλλου της φετινής σεζόν στο τελικό της φετινής διοργάνωσης. Έτσι λοιπόν, η ομάδα του Γιώργου Τσοκαλή θα προσπαθήσει βέβαια να διατηρήσει την επαφή και να βρίσκεται μέσα στις θέσεις που οδηγούν βέβαια στα μπαράζ ανόδου προς τη γάμα εθνική κατηγορία και φυσικά στη συνέχεια να διεκδικήσει και το δεύτερο στόχο που είναι το κύπελλο, αφού όπως είπαμε είναι στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Το σημερινό παιχνίδι παρουσιάζει μεγάλο διαφορά από τη μια γηπεδούχοι που παίζουν για την ιστορία τους, για τον γόητρό τους. Σίγουρα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν από το σημερινό αγώνα κόντρα σε μια ομάδα που δεν βλέπει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη και έτσι το παιχνίδι έχει το δικό του ενδιαφέρον. Να πω ότι ο κ. Αγγελάκης διευθύνει το σημερινό αγώνα με τους Ντάμπελα και Φράγιο να είναι βοηθή και ενώ είμαστε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Να πάμε στις θέσεις, να δούμε πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες με τον Δούμα και τον Μπούρκα. Από πλευράς γηπεδούχων, ο Ηρακλής Θερμαϊκού ξεκίνησε με Γρηγοριάδη, Μερτζιώτη, Τσιτηρίδη, Τσιαμπάζη, Τσίτσκα, Καμαριώτη, Παρτάλη, Μπικιάρη, Ζαγναφέρη, Σουλίδη και Βαχανελίδη. Από την άλλη, με τα φυσινή χρώματα, η Αθλητική Ένωση Εφόσμου, ο Γιώργος Τσουκαλίδης, γνωρίζοντας ότι σίγουρα το παιχνίδι έχει μεγάλη τεράστια σημασία. Με κοινό στόχο την νίκη, ξεκίνησα με τον Αργυρόπουλο Καδοκάρια, Λεωνίδα Σαχαλινόπουλο αριστερά, Τάγκου, Κυριακίδη, Μαργαρίτη, στο χώρο του κέντρου Τρόκα, Ξαντόπουλο και μπροστά Αντωνακόπουλο, Λάμι, Καρατζάουγλου και Τζέλα. Αυτά όσον αφορά βέβαια για τις ιδέες των δύο ομάδων. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι για να δούμε πώς θα κριθεί το παιχνίδι που ήδη σίγουρα από τα πρώτα λεπτά οι δύο ομάδες μπορούν και προσπαθούν βέβαια να μπουν στο ρυθμό του αγώνα, επιδιώκοντας ένα γρήγορο γκολ που θα δώσει μεγάλο ενδιαφέρον στη συνέχεια του αγώνα. Η μπάλα είναι τώρα πίσω για να δει συνέχεια από τον goalkeeper εδώ τον Αργυρόπουλο.
την μπάλα. Ελέγχεται τώρα από τους παίκτες του Ηρακλή Θερμαϊκού. Με τα πόδια τώρα ο Τσίτσικας γύρισε πίσω. Το κλέσουμε τώρα εδώ. Ευκαιρία για τον Εμβόσμου για να γίνει το 0-1 και γίνεται. Από τον Ξαντόπουλο. Τραγικό λάθος εδώ και ο Ξαντόπουλος που το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Πήρε την μπάλα. Δεν μπόρεσε εκεί να του σταματήσει ο τραμπουλάκι του Ηρακλή Θερμαϊκού. Έτσι λοιπόν ο Ξαντόπουλος με αυτή την ωραία ενέργειά του και με την προβολή πολύ νωρίς, φίλες και φίλοι, ανοίγει το σκορ στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό του αγώνα. Με αυτή την ωραία προβολή. Έτσι λοιπόν Ηρακλή Θερμαϊκού Εμβόσμου 0-1. Ένα πολύ γρήγορο γκολ για τους φιλοξενούς που σίγουρα παίρνουν βέβαια και προβάδισμα, αλλά παίρνουν σίγουρα, όπως είπαμε, και τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι από ένα αμυντικό λάθος που έγινε στην εστία εκεί με τον Γρηγοριάδη και την κακή συνονέση των αμυντικών. Με την μπάλα την εκμεταλλεύεται ο έμπειρος παίκτης Εμβόσμου και να την προωθεί με προβολή την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν, Ηρακλής Θερμαϊκού, Αθλητικένος Εμβόσμου 0-1 από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και από εκεί και πέρα να δούμε τις αντιδράσεις και για τον Ηρακλή Θερμαϊκού στον γκολ που δέχτηκε νωρίς στον αγώνα. Καμαριώτης στη σέντρα. Η μπάλα γύρισε πίσω. Σουλίδης θα προωθήσει την μπάλα από τα πλάγια. Σκιαμπάζης προσπαθεί να βγάλει μαλλιά. Θα γυρίσει σε ένα χώρο εκεί που πετάχτηκε. Μπάλα θα καταλήξει τώρα. Έρχεται από τον Μαργαρίτη. Θα γυρίσει πίσω και είναι στην κατοχή για να δει συνέχεια. Από τους παίκτες εδώ της ομάδας με τον Τρόκα να δοκιμάζει βαθιά παλιά. Προσπαθεί ο Τσέλα να βγει μπροστά. Τρέχει εδώ και διώχνει την μπάλα όσο μπορεί ο Τσιτηρίδης απομακρύνοντας σε πλάγιο. Να λοιπόν το γρήγορο γκολ με το καλημέρα όπως λέμε για τους φιλοξενούμενους έδωσε σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον στην εξέλιξη του αγώνα και φυσικά η Αθλητική Ένωση Εμβόσμου είναι μπροστά στο χώρο. Για δούμε τώρα το πλάγιο που παίρνει θέση, ο Τάγκου να το εκτελέσει. Ο Τάγκου θα πάρει θέση να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Και ενώ είμαστε ήδη στο τέταρτο λεπτό, από το δεύτερο λεπτό, θυμίζω, ο Ξανθόπουλος άνοιξε το σκορ για την Αθηνική Ένωση Εμβόσμου, αφού εκμεταλλεύτηκε το λάθος των αμυντικών εκεί του Ηρακλή Θερμαϊκού και του Γρηγοριάδη και έγραψε το Ηρακλή Θερμαϊκού Εμβόσμου 0-1 με τον Ξανθόπουλο σκορ του αγώνα. Η Αθηνική Ένωση Εμβόσμου από το δεύτερο λεπτό, πολύ νωρίς, είναι μπροστά στο σκορ. Από εκεί και πέρα να δούμε τις αντιδράσεις και για τον Ηρακλή Θερμαϊκού που ξεκίνησε το παιχνίδι επιθετικά. Με την μπάλα τώρα από αριστερά να βγαίνει τώρα από τα πλάγια. Σιαμπάζει τώρα προσπαθεί να περάσει. Θα προωθήσει την μπάλα στο Σουλίδη, ο οποίος πιέζεται και από τον σκόρ του Ξανθόπουλο. Πίσω η μπάλα στο Γρηγοριάδη, ο οποίος γεμίζει τώρα σε μια παλιά. Προσπαθεί με κεφαλιά ο Τσιτηρίδης να προωθήσει την μπάλα. Επεβαίνει τώρα ο Ζαχναφέρης. Έρχεται εκεί σε μια γρήγορη προσπάθεια, αλλά κλέβει τώρα ο Κυριακίδης για την Εμβόσμου. Τελικά έρχεται η επιστροφή στην μπάλα στα πόδια τώρα των παιχτών. Πήρε Ηρακλής Θερμαϊκού, Τσιαμπάζης. Βλέπει δεξιά το Μερτζιώτη που γίνεται αποδεκτής. Μερτζιώτης τώρα με την μπάλα. Προσπαθεί να βγάλει παλιά μπροστά. Κάνει την κίνηση και θέλει τώρα να βγει σε αντεπίδευση ο Καμαριώτης. Ο οποίος παίζει ωραία το 1-2. Ο Σουλίδης τώρα για να δούμε. Ψάχνει να βρει χώρο. Τον πιέζει ο Τσέλα σε Εμβόσμου. Πάει να γίνει τόσο από την προσπάθεια του Βαχανελίδη. Εδώ βγαίνει ήρεμα ο Αργυρόπουλος και μαζεύει την μπάλα για λογαριασμό της Εμβόσμου. Το γρήγορο γκολ λοιπόν πολύ νωρίς έδωσε σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική αναμέτρηση για τα play-off της Ένωσης Μακεδονίας. Με τον Ξανθόπουλο σκόρο τα αγώνα, η Αθλητική Ένωση Εμβόσμου μπήκε όπως είπαμε με το δεξί αγωνιστικά και σίγουρα πήρε τον πρώτο λόγο. Και από εκεί και πέρα να δούμε τις αντιδράσεις για τον Ηρακλή Θερμαϊκού, ο οποίος στοχεύει σε μια καλή παρουσία στα play-off κόντρα σε μια ομάδα που διεκδικεί όπως είπαμε και τα εισιτήρια ανόδου προς τη Γάμα Αθηνική και το κύπελο αφού είναι και φιναλής του κυπέλου. Εδώ θα γίνει το σούτ απευθείας από τον Τρόκα, η μπάλα πήρε ύψος, σηκώθηκε εκεί ο Λάμι, προσπάθησε να διεκδικήσει την μπάλα, έρχεται τώρα ο Αντωνακόπουλος τώρα με την μπάλα που έπαιξε ωραία μπροστά, η συνεργασία με τον παίκτη εκεί της ομάδας Εμβόσμου δεν πέρασε τελικά, Τσιτηρίδης κάνει μια ωραία προσποίηση, πάει να βγάλει μπαλιά, τελικά κόβεται με φάουλ. Για να δούμε το ξεκίνημα βέβαια πολύ καλό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, το γρήγορο γκολ σίγουρα άναψε το παιχνίδι όπου δείχνει και το μέγιστο του ενδιαφέροντος που έχει η σημερινή αναμέτρηση. Για με αυτή την αντεπίθεση τώρα που βγαίνει Βαχανελίδης θα γεμίσει τη σέντρα, προσπάθησε και βαλιά, πετάχτηκε, έδιωξε ο Τρόγκας. Η μπάλα μπροστά για το Λάμι τον αρχηγό ο οποίος προσπαθεί να παίξει το 1-2 και βγάζει ωραία μπάλια από την άλλη μεριά. Τρέχει τώρα να βγει σαν αντεπίθεση ο Εμβόσμου. Για με αυτή την προσπάθεια που κάνει. Κινείται τώρα εκεί ο επιθετικό των φιλοξενών, θα γίνει σέντρα. Πετάχτηκε εκεί ο Λάμι, ξυστά από το κεφάλι την μπάλα, φεύγει πλάγιο. Εδώ οι φιλοξενούμενοι που μπήκαν πιο ψυχωμένοι κατάφεραν, όπως είπαμε, να διαχειριστούν το γρήγορο γκολ που πέτυχαν από το λάθος βέβαια που έγινε από τους γηπεδούχους και έτσι να πάνε για την ψυχολογία αφού προηγούνται με 0-1. Βαχανελίδης γύρισε την μπάλα, ο Σουλίδης πίσω θα αλλάξει και στη συνέχεια θα δώσει
Γρηγοριάδης. Η μπάλα πάρα μπροστά. Για να μου τώρα την αντεπίθεση με τον Σουλίδη, ο οποίος θα ανοίγει ωραία. Παρτάλης προσπαθεί να πατήσει την μπάλα, θέλει να βγει ο Ζαγναφέρης, τα κάνει υποπίεση στο σουτ. Τελικά έχουμε την μπάλα να καταλήγει σε κατοχή για τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Για να δούμε. Τάσος Δούμας και Βασίλης Μπούρκας προσπαθούν να βρουν την οτροπία ώστε να αλλάξουν το κλίμα του εις βάρος γκολ που δέχτηκαν πολύ νωρίς από μια λαθασμένη ενέργεια των γηπεδούχων. Με την Εύβοσμο σίγουρα να παίρνει τον πρώτο λόγο αφού προηγείται με 0-1 και σαφώς σίγουρα παίρνει και την ψυχολογία του αγώνα. Συνέχεια σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για τα play-off της Ένωσης Μακεδονίας από το γήπεδο της Ευκαρπίας που ακούγεται σε εμπειραφή του Σωτήρη Καρασταρίδη. Ηρακλής Θερμαϊκού κόντρα στην Εύβοσμο. Η μπάλα απομακρύνεται τώρα και έρχεται πίσω. Ο Βαχναλίδης τρέχει να διεκδικήσει την μπάλα. Με αλλαγή τώρα που έγινε γρήγορα. Μερτζιώτης, θα γίνει ένα σουτ. Βαχναλίδης, θέλει να σουτάρει. Κλείνεται εκεί. Με αποτέλεσμα η μπάλα είναι. Κατοχή τώρα από δεξιά, από τον Τρόγκα. Κατοχή τώρα με τον Αντωνακόπουλο, ο οποίος ανοίγει ωραία. Μπροστά η ομάδα της Εύβοσμου, που σίγουρα πήρε τον πρώτο λόγο από πολύ νωρίς. Από το δεύτερο λεπτό. Αντωνακόπουλος με την μπάλα, δεξιά. Θα γίνει ένα σούτ μπροστά. Τρέχει να διεκδικήσει την μπάλα, αλλά πρόλαβε. Εκεί τον Τάγκου, ο Γρηγοριάς που πρόσεχε μπροστά τον Σουλίδη. Γρήγορη παλιά τώρα δεξιά. Από κατοχή με τον Αντωνακόπουλο. Για να δούμε, συνεχίζει το παιχνίδι με ιδιαίτερο συνέχεια. Και με ενδιαφέρον όπως είπαμε. Αφού και οι δύο ομάδες προσπαθούν βέβαια να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε ένα παιχνίδι που όπως είπαμε παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα για τους φιλοξενούμενους που επιδιώκουν την νίκη για να τους κρατήσει στις θέσεις που διεκδικούν τα ειστήρια ανόδου Μπαράζ ανόδου. Κόντρα στον Ηρακλή Θερμαϊκού που προσπαθεί όπως είπαμε να σταθεί όσο καλύτερα μπορεί σε αυτή την φάση των play-off, αν και ήταν πολύ διαφορετική η στόχη της ομάδος. Παρ' όλα αυτά όμως θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ό,τι μπορεί από το σημερινό αγώνα. Συνεχίζεται το παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτο δεκάλεπτο. Η μπάλα τώρα από την δεξιά πλευρά προσπαθεί να βγει ο Αργυρόπλος, εκεί άλλαξε την πορεία της μπάλας. Ο Τάγκο έκανε βαθιά μπανιά. Πετάχτηκε και διώξε, ο πέθησε εδώ ο Μερτζιώτης. Σουλίδης διεκδικεί την μπάλα. Μερτζιώτης τώρα προσπαθεί να περάσει. Κλείνεται, γυρνάει πιο πίσω. Στα πόδια τώρα του Τσίσκα. Γρηγοριάδης. Τσιαμπάζης. Εδώ θα πεταχτεί μπάλα σε πλάγιο από την παραχώρηση από τους παίκτες της Εύβοσμου. Ένα πολύ γρήγορο γκολ και σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον απέκτησε το παιχνίδι ενώ είμαστε στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηρακλής Θερμαϊκού, ΑΕ Βόσμου, 0-1. Μπάλα μετά από κόντες εδώ προσπαθεί να περάσει, θα γίνει ένα σούτερ απευθείας από τον Παρτάλι. Σουλίδης θα αφήσει να εκτελεστεί το πλάγιο που κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Μερτζιώτης τώρα παίρνει θέση. Θα αλλάξει την μπάλα. Για να δούμε τώρα. Τσιαμπάζης προσπαθεί να βγει. Αντεπίεση για τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Δεν πέρασε η μπάλα. Παρά την προσπάθεια του Τσιτηρίδη.
εδώ προσπαθεί τώρα να διεκδικήσει, αλλά με φάουλ που κερδίζει ο Πέτσε Βόσμο, όπως δείχνει ο Αγγελάκης που διευθύνει σίγουρα αυτό το πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για να δούμε πώς θα κριθεί η σημερινή μονομαχία που, όπως είπαμε, σας είπα τα σενάρια για το κίνητρο που έχει το σημερινό σημαντικό παιχνίδι, με την αγωνία σίγουρα να ευρύνεται σε έναν αγώνα που θα δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν. Η μπάλα είναι πίσω τώρα για να δει συνέχεια από τον goalkeeper εκεί, τον Αργυρόπουλο, ο οποίος άλλαξε την μπάλα από δεξιά. Κυριακίδης προσπαθεί να γεμίσει τώρα πέσει εδώ τσεύος μου. Για να προσπαθεί να βγει, αλλά η έξοδος του Γρηγοριάδη μαζεύει την μπάλα και δίνει γρήγορα κατοχή τώρα για να περάσει από τα πλάγια τώρα εκεί σε συνεργασία με τον Βαχανελίδη, ο οποίος γύρισε την μπάλα πίσω. Γρηγοριάδης, μπάλα στα πόδια τώρα του Τσίτσκα. Για να δούμε τώρα την κατοχή που κάνει εδώ ο Καμαριώτης. Έρχεται ο Μερτζιώτης, θα κάνει παλιά. Ο παίχτης της ομάδος, ο Τάγκου, γύρισε πίσω. Ο Αργυρόπουλος μάζεψε. Για να δούμε, ξεκίνησε επιθετικά το παιχνίδι. Παρόλο που και οι δυο μας προσπαθούν βέβαια να αναπτυχθούν περισσότερο, να γίνουν πιο γρήγορες. Τάσος Δούμας, Βασίλης Μπούρκας προσπαθούν βέβαια να δώσουν κίνητρο ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα από τον κόλ που δέχτηκε από το δεύτερο λεπτό. Ο Ηρακλής Τραμιακό που είναι πίσω στο σκορ με την Εύωσμα μπροστά, εδώ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη φάση ο Καμαριώτης, αλλά προλαβαίνει. Η μπάλα γύρισε στον Αργυρόπουλο και αυτός με τη σειρά του θα προωθήσει για τον Τρόγα τώρα, ο οποίος κάνει παλιά. Λάμι τώρα με την μπάλα, παίζει ρε τον Αδίο, βγαίνει τώρα μπροστά ο Τσέλα, κόβεται όμως τελικά από τον Μερτζιώτη. Γύρισε πιο δεξιά. Η μπάλα τώρα πίσω από τα πόδια τώρα για να δούμε του Τσίσκα. Ο Γρηγοριάδης. Τσίσκας τώρα με την μπάλα μετά από συνεργασία των δύο παιχτών. Κόβει ο Μαργαρίτης. Πετάγεται γρήγορα στη φάση ο Ξανθόπουλος. Έρχεται ο Αντωνακόπουλος. Γεμίζει. Η μπάλα από τα πλάγια. Offside υποδεικνύεται ο Τζέλα. Βλέπετε ότι γρήγορες κατοχές της μπάλας και επιθετικό ρυθμό έχει το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά που πήρε σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον. Με δυο μας, όπως είπαμε, να προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Από εκεί και πέρα να δούμε ποιος θα φανεί πιο ουσιαστικός. Και όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον του παιχνιδιού. Σου, μπορώ, σου, σου. Η μπάλα τώρα από βαθιά παλιά που έγινε από τον παίκτη του Ηρακλή, τον Καμαριώτη. Προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά ο Παρτάλης. Έρχεται, διώχνει ο Αργυρόπουλος την μπάλα όσο μπορεί. Γύρισε εκεί σε ένα χώρο. Η μπάλα είναι τώρα πίσω, εκεί που γυρνάει τώρα από τους Αντωνακόπουλο. Πήγε και ο Τρόκας πίσω, γύρισε στον Αργυρόπουλο. Και άμα τώρα την συνεργασία αυτή από τον Ακόπουλος τώρα προωθεί την μπάλα από την Ενημεριά. Βλέπει ωραία τον Τρόκα. Λάμι, προσπαθεί να περάσει τους αντιπάλους του που τον πιέζουν. Βρίσκει χώρο για τον Αντωνακόπουλο. Αντωνακόπουλος τώρα μπροστά. Θέλει να βγάλει μια σέντα, δεν πέρασε. Εδώ κλέβει τώρα την μπάλα ο Λάμι, προσπάθησε να περάσει, έρχεται ο Μερτζιώτης. Βγαίνει τώρα γρήγορα ο Παρτάλη. Φάουλ που κερδίζει ο πεσμένος κάτω Σταχναφέρης για λογαριασμό του Ηρακλή Θερμαϊκού. Η μπάλα είναι τώρα στον προθυμένο Τσίσκα, ο οποίος έβγαλε παλιά, ο Μερτζιώτης έκανε ένα σούτ, η μπάλα προσπάθησε και να αλλάξει. Έχουμε την μπάλα να καταλήγει σε πλάγιο για την Αθλητική Ένωση Βόσμου. Συμπληρώνουμε το 17ο λεπτό της συνάντησης. Από το δεύτερο λεπτό η φιλοξενούμενη μπροστά με 0-1 χάρη στον κόλ
που πέτυχε από την ωραία ενέργεια ο Ξαντόπουλος. Και εδώ προσπάθησε ο Τζέλα να διεκδικήσει την μπάλα. Βαχανελίδης με την μπάλα στα πόδια του. Προσπαθεί να βρει χώρο να περάσει μπροστά. Πήγε για τον Καμαριώτη, δεν πέρασε. Το σούτ απευθείας από τον Παρτάλι. Ο οποίος προωθεί την μπάλα και βγάζει τώρα την άλλη μεριά. Μπικιάρης τώρα που τρέχει να διεκδικήσει την μπάλα. Πάτσε ωραία. Συνεργάζεται με τον Καμαριώτη. Μπικιάρης τώρα προσπαθεί. Καμαριώτης θέλει να παίξει τον αδείο. Ψάχνει χώρο από την άλλη μεριά. Σιτηρίδης. Θα βγάλει τώρα μια σέντρα. Τρέχει ο Παρτάλης τώρα από την άλλη πλευρά. Προσπαθεί να περάσει. Επιμένει, θα σουτάρει, θα κάνει το σούτ κεφαλιά από κοντά. Εδώ η προσπάθεια, αλλά εξαπαθεί παρά την ενέργεια από τον Καμαριώτη. Ο Αργυρόπουλος μπλόκαρε την μπάλα. Εδώ χάνεται ευκαιρία για τον Ηρακλή Θερμαϊκό που προσπάθησε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Στο 18. Εγκάλιο, Ηρακλή σε γάλα. Μια κεφαλιά τώρα που έγινε από τον Μερζιώτη. Προσπάθησε και ο Βαχανελίδης. Τρέχει να διεκδικήσει εκεί ο Τσιτηρίδης, δεν μπόρεσε. Πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΒΟΣ μου. Για τον Αχαλινόπουλο να αφήνει την μπάλα στον Αντωνακόπουλο. Πάει κοντά το Μαργαρίτης, γύρισε πιο πίσω στον Αργυρόπουλο. Την μπάλα από τα πόδια τώρα από τον Τρόκα. Τάγκο τώρα βγαίνει μπροστά, προσπαθεί με τον Τζέλα να παίξει ωραία τον αδείο. Λάθος συνεννόηση. Κλέβει τώρα Βαχανελίδης. Βγάζει μπαλιά, θέλει να βγει μπροστά ο Καμαριώτης. Μπροστά του αντιπάλου, το έκοψε όμως εκεί ο Κυριακής υποπίεση. Αλλά έδιωξε και απομάκρυνε. Με την μπάλα τώρα ανελέγχεται από τους παίκτες της ΑΕΒΟΣ μου. Μαργαρίτης με την μπάλα. Προσπαθεί να βγάλει μπαλιά δεξιά. Εκεί που πιέζει. Γύρισε τώρα στον Αντωνακόπουλο. Βάλα από τα πόδια τώρα στην κατοχή. Για να με δω, προσπαθεί να γυρίσει. Έρχεται τώρα, θα γίνει ένα σούτ απευθείας. Προσπαθεί να βγει μπροστά. Η μπάλα τώρα από τα πόδια τώρα από τον προσδημένο Σουλίδη, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Λιγοριάδης με την μπάλα στην κατοχή του, ανοίγει χώρο. Τσίτσκας, Γρηγοριάδης, για να δούμε τώρα αυτή την ενέργεια να περάσει μπροστά. Τσιαμπάζης προσπάθησε. Γρηγοριάδη βγαίνει από την αιστεία του, το λάθος τώρα εδώ. Για να δούμε τώρα προσπάθεια με Βόσμου. Ξανθόπουλος, θα γίνει το σούτ και μάλλον θα δίκαια από τον Τζέλα. Ο Τζέλα λοιπόν κάνει το 0-2. Νέο τραγικό λάθος στην άμυνα του Ηρακλή Θερμαϊκού και ο Τζέλα το εκμεταλλεύεται μετά από ωραία σύστηση που δέχτηκε με ωραίο σούτ απευθείας 0-2. Στο 20 λεπτό. Δύο τραγικά λάθη στην άμυνα του Ηρακλή Θερμαϊκού και ο Τζέλα που δέχτηκε ωραία μπαλιά με το σούτ απευθείας μετά από κατοχή. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Γρηγοριάδη για να βάλει ακόμη πιο καλά μπροστά στο σκορ την ομάδα της ΑΕΒΟΣ μου, προηγείται με 0-2. Σίγουρα απογοήτευση και εκνευρισμό στον πάγκο του Ηρακλή Θερμαϊκού προφανώς για κάποια λάθη που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της γηπεδούχου ομάδα. Για να δούμε όμως στη συνέχεια αν θα μπορεί να αλλάξει το εις βάρος σκορ, καθώς η ΑΕΒΟΣ μου παίρνει ψυχολογία και όπως είπαμε τα δύο γκολ. Έτσι γίνεται το 0-2 με τον Τζέλα τώρα αυτή τη φορά σκορ του αγώνα που δέχτηκε ωραία σύστη. Συνέχεια σε αυτό το πολύ διαφορετικό παιχνίδι για τα play-off. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν λείπουν και τα λάθη. Ένα πολύ κακό 20 λεπτό για την ομάδα του Ηρακλή Θερμαϊκού και σίγουρα ό,τι καλύτερο για την ΑΕΒΟΣ μου που διαχειρίζεται τις φάσεις, το αγώνα, αφού είναι μπροστά με αυτό το 0-2. Γράψω, ρε, εγώ πες. Τόσο φτηνά τζίδικα που δεν υπάρχουν πιθανά, ρε. Μαργαρίτης. Δεν μπορούν. Λες και πρώτη μέρα παίζουν μπάλα. Μαργαρίτης. Τρέχει ο Τάγκου να διεκδικήσει την μπάλα. Θα κάνει το στα προλάβει. Εκεί όμως ήρεμα με το σώμα του γύρισε πίσω την μπάλα στον Γρηγοριάδη. Ο Τσιαμπάζης.
Σίγουρα υπάρχει ένα εκνευρισμό και όπως είπαμε, αντιδράσει από πλευρά από την τεχνική ηγεσία και του Ηρακλή Θερμαϊκού και από τον κόσμο. Προφανώς από λάθη σίγουρα των γηπεδούχων, αλλά και την καλή διαχείριση που έκανε η Εύωσμο που τα εκμεταλλεύτηκε. Σίγουρα έχει πάρει μια διαφορά πολύ νωρίς το πρώτο 20 λεπτό με 0-2. Από εκεί και πέρα για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι παρά το ότι προσπαθεί ο Δόμος να περάσει και ο Μπούρκας άλλη νοοτροπία στους παίκτες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αγκλητό. Με την Εύωσμο σίγουρα τρέχει περισσότερο, να ελέγχει το παιχνίδι, να έχει περισσότερο κατοχή της μπάλας και σίγουρα να μην αφήνει να πέσει όπως λέμε κάτω τίποτα απαρατήρητο. Καμαριώτης με την μπάλα. Προσπαθεί να κάνει σε σέντρα. Θα βγάλει μπαλιά. Εδώ πετάχτηκε, έκανε το σούτο. Ο παίκτης εδώ τη ομάδα του Εύωσμου και έδειξε κόρνερ. Αμυντικά και επιθετικά η Εύωσμου που δείχνει ότι είναι διαβασμένη, είναι όρημη, ήρεμη και ουσιαστική. Αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο. Σε αντίθετη πλευρά με τον Ηρακλή Θερμαϊκό από δύο τραγικά λάθη που ήρθαν σίγουρα τα γκολ. Δεν είναι διαφορά να τρώμε δύο γκολ, δηλαδή. Η διαφορά δεν είναι αυτή. Εμείς κάναμε δύο φάσεις, αυτοί δεν κάναμε τη φάση. Εδώ το σούτ από κοντά για να με μια προσπάθεια τώρα για τον Ηρακλή Θερμαϊκό δεν θα μπορέσει να την αξιοποιήσει. Εξαπαφή στην αισθήκη του Αργυρόπουλου θα καταλήξει out. Συνέχεια τώρα από δεξιά. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Ένα πολύ κακό ξεκίνημα για τον Ηρακλή Θερμαϊκό. Από λάθη σίγουρα που φαίνει απογοήτευση και στους δύο προπονητές, τον Δούμα και τον Αμπούρκα. Δεύτερο γκολ από τον Τζέλα στο 20 λεπτό μετά από ωραία κατοχή που δέχτηκε. Εκεί λάθος αμυντικών και έτσι έγινε το 0-2. Η μπάλα από τον Λάμι. Τρόκας βγάζει μπαλιά. Προσπαθεί ο Τζέλα σκόρε του 0-2 να πεταχτεί στη βάση. Έρχεται τώρα ο Λάμι, διεκδικεί την μπάλα. Ανοίγει χώρο, βλέπει τον Αντωνακόπουλο. Και αυτός πίσω για τον Κυριακίδη. Αντωνακόπουλος γύρισε την μπάλα πίσω, η κατοχή είναι για τον προθυμένο παίκτη εδώ της Εύωσμου. Αργυρόπουλος. Τρόκας. Αντωνακόπουλος. Εδώ προσπαθεί τώρα να βγει μια παλιά εκεί που ελέγχεται τώρα, αλλά κλέβουν οι παίκτες του Ηρακλή Θερμαϊκού, αλλά προλαβαίνει ο Μαργαρίτης, γυρνάει την μπάλα πίσω για τον Αργυρόπουλο. Ένα ειδονικό ξεκίνημα για την Εύωσμου που έχει αυτό τον πρώτο λόγο. Με τα δύο γκολ θυμίζω που πέτυχε ο Ξανθόπουλος και ο Τζέλα προηγείται εδώ στο γήπεδο της Ευκαρπίας του Ηρακλή Θερμαϊκού στην ενδιαφέρουσα μέτρηση για τα play-off της Ένωσης Μακεδονίας. Εδώ ένα σουτ που έγινε από τον Αντωνακόπουλο, την μπάλα βρήκε τον Παρτάλη, ο οποίος προσπαθεί τώρα Σουλίδη να βγει. Τον πιέζει ο Μαργαρίτης. Αλλάζει την μπάλα, πάει να γίνει το σουτ. Γιάννης διστάζει να αλλάξει την μπάλα, καθυστερεί όμως να γίνει το σουτ. Με αποτέλεσμα να κερδίσουν οι παίκτες της Εύωσμου και ο Τζέλα τώρα απ' έξω για τον αδείο. Αντωνακόπουλος γύρισε την μπάλα. Μαργαρίτης αφήνει το πλεονέκτημα, κλέβει ο Βαχανελίδης. Βγαίνει τώρα από δεξιά. Ζαχναφέρης με την μπάλα. Θέλει να σουτάρει ο Μπικιάρης. Βγαίνει τώρα η Εύωσμου μπροστά. Κρατάει την μπάλα. Παίρνει φάουλ τώρα από τον Μπαρτάλη. Βλέπετε πως εξελίσσεται το παιχνίδι παρά την απογοήτευση των γηπεδούχων. Η Εύωσμου που σίγουρα πήρε και ψυχολογία και σίγουρα όπως αντιλαμβάνεστε πήρε και τον πρώτο λόγο με τα δύο πολύ γρήγορα γκολ μέσα σε ένα 20 λεπτό που σίγουρα διαχειρίστηκε τα λάθη των γηπεδούχων και ουσιαστικά πήρε τον πρώτο λόγο. Από εκεί και πέρα να δούμε αν θα μπορέσει να αλλάξει την οτροπία αυτή που θέλει. Προσπαθεί το δίδυμο Δούμας και Μπούρκας, οι έμπειροι προπονητές του Ηρακλή, για να μπορέσει η ομάδα μπορεί να βρει λύσεις επιθετικές όσο είναι νωρίς βέβαια στο παιχνίδι. Αντωνακόπουλος. Σας είπα βέβαια ότι η Εύωσμου, η οποία είναι και φιναλής κυπέλου, δεν βλέπει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη. Αφού θέλει, όπως είπαμε, να είναι στη διάδα που δίνει τα στήρια ανόδου για τα μπαράζ προς τη γάμα δική. Και σαφώς μπήκε και όπως είπαμε, με ξεκάθαρες σκέψεις διαχειρίστηκε τη σπάση του παιχνιδιού. Λάμι γύρισε την μπάλα. Ο Τρόκας τώρα γίνεται αποδέκτης, θα γυρίσει από την άλλη μεριά. Βλέπετε πως αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες και τη Εύωσμου προσπαθούν να βρουν χώρους για να μπορέσουν να βγάλουν παλιές γρήγορες. Για να δούμε τώρα αυτή την αντεπίθεση που να γίνει με το Λάμι τώρα να γίνεται αποδέκτης. Να κλέβει τώρα ο παίκτης του Ηρακλή Θερμαϊκού. Θέλει να βγει μπροστά. Έβγαλε ο Μπικιάρης. Περνάει τώρα στον Μπαρτάλη. Ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάποια σέντρα. Γυρνάει την μπάλα, αλλά σε ένα χώρο που είναι ο Μαργαρίτης εκεί διώχνει. Μερτζιώτης με την μπάλα στα πόδια του.
Βγάζει το Βαχαναλίδη. Κλέβει ωραία, έξυπνα πιο γρήγορα ο Ξανθόπουλος. Και τώρα το σούτ από μακριά. Προσπαθώ να πιάσει για να δούμε. Φοβερό γκολ! Γκολάρα! Γκολάρα, φίλες και φίλοι. Από τον Ξανθόπουλο. Να λοιπόν που ζήγησε, είδε τον Γρηγοριάδη έξω από 40 μέτρα. Νομίζω ένα γκολ φανταστικό από τον Ξανθόπουλο που πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό και το 0-3 πολύ νωρίς. Τα λόγια νομίζω είναι περιτά. Σίγουρα απογοήτευση στο 27ο λεπτό. Εκεί που έκανε έξοδο ο τραυματοφυλάκας του Ηρακλή Τραυματιακού, ο Ξανθόπουλος που δεν χαρίζεται, έδειξε την ικανότητά του και την εμπειρία με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ σχεδόν από 40 μέτρα. Έκανε το 0-3 και σαφώς όπως βλέπετε η διαφορά εξωτεύτηκε από πολύ νωρίς. Να λοιπόν ένα ιδανικό ξεκίνημα για την Εύωσμου που όπως είπαμε έχει στόχο να διεκδικήσει τα πάντα φέτος. Πρωτάθλημα και κύπελλο, αφού βρίσκεται μέσα στους διπλούς στόχους. Και βλέπω και τον πρόεδρο εκεί της ΕΒΟΣΜΟ, τον κύριο Σπυριάδη, τον Γιώργο. Σίγουρα πότε ικανοποιημένος από το ρυθμό που έχει η ομάδα, αλλά και την ικανότητα που δείχνει στο σημερινό παιχνίδι. Κατά κάποιο τρόπο, βέβαια, χρειάστηκε αυτό από τα λάθη και των γηπεδόχων στο ξεκίνημα. Αλλά τον γκολ νομίζω αξίζει τα εύσημα. Ο Ξανθόπουλος που ζήγησε καλά το πόδι του και έδειξε την ικανότητά του. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με την μπάλα από δεξιά. Από τον Λάμι, οι κόντρες. Ηρακλής Θερμαϊκού, ΑΕΒ Βόσμου, θυμίζω 0-3. Σε ένα παιχνίδι με βροχή τα γκολ από πολύ νωρίς και ιδιαίτερα από την φιλοξενούμενη ομάδα. Για να δούμε τώρα με την μπάλα δεξιά. Ο Λάμι, ο ελέγχει. Έκανε ο Χαλινόπουλος τώρα παλιά. Προσπαθεί να περάσει ο Μαργαρίτης. Φάουλ για τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Γρήγορη παλιά τώρα δεξιά για την Εύωσμο. Ζέλα. Η μπάλα γρήγορα από δεξιά, από ωραία ενέργεια του Λάμι. Συμπληρώνουμε το 21ο λεπτό. Το παιχνίδι έχει ξεφύγει 0-3 η Εύωσμο με το φανταστικό γκολ από τα 40 μέτρα του Ξανθόπουλου που βρήκε έξω τον Γρηγοριάδη. Πέτυχε το δεύτερο προσωπικό τέρμα και εξωτεύτηκε το σκορ στο 0-3. Η Εύωσμο που συνεχίζει να είναι επιθετική και δείχνει βέβαια να κυριαρχεί τουλάχιστον από τα λάθη που έγιναν στο πρώτο 20 λεπτό του ημιδόχων. Από εκεί και πέρα βέβαια φαίνεται πιο ουσιαστική και πιο αποτελεσματική. Ενώ Τάγκου τώρα θα πάρει θέση να εκτελέσει το πλάγιο. Από ό,τι ικανοποίησε βέβαια στον Γιώργο Τσουκαλίδη που βλέπει την ομάδα του από νωρίς να παίρνει τη διαφορά αυτό που ήθελε. Τρόκας τώρα με την μπάλα. Γύρισε τώρα στα πόδια από τον Αντωνακόπουλο. Βγαίνει τώρα ο Αργυρόπουλος από την αιστεία του που αφήνει την μπάλα στον Τρόκα. Και αυτός για τον Αντωνακόπουλο. Βλέπετε πώς αλλάζουν οι παίκτες σε Εύωσμο όπως σας έλεγα νωρίτερα. Κυριακίδης. Από δεξιά τώρα μπροστά. Χαλινόπουλος. Κατοχή τώρα και πάλι για τον Τρόκα. Αντωνακόπουλος μπροστά για τον Λάμι, τον αρχηγό, ο οποίος προσπαθεί να παίξει έξυπνα. Έκανε την κίνηση, προσπάθησε να βγει ο Μαργαρίτης, αλλά υπάρχει φάουλ. Που κερδίζει ο ορισμένος κάτω παίκτης της ΑΕΒ Βόσμου. Σίγουρα ένα βαρύ σκορ για την γηπεδόχο ομάδα, για τον Ηρακλή Θερμαϊκού και σίγουρα από ό,τι ικανοποιήσω, όπως έλεγα νωρίτερα, για την ΑΕΒ Βόσμου που μπήκε πολύ ζεστά στον αγώνα και όπως είπαμε. Διαχειρίστηκε τις φάσεις του παιχνιδιού με αποτέλεσμα να έχει αυτή τη διαφορά και τον πρώτο λόγο από πολύ νωρίς. Αφού οι φιλοξενούμενοι δεν βλέπουν άλλο αποτέλεσμα από την νίκη, αποδεικνύοντας βέβαια τους στόχους που είναι ξεκάθαρα πρωτάθλημα και κύπελλο φέτος για την ομάδα του Γιώργου Τσουκαλίδη. Που έδειξε ότι τίποτα δεν τη σταματά. Τρόκας γεμίζει, τρέχει ο Τάγκου. Βλέπετε πόσο γρήγορα, αλλά προλαβαίνει τώρα ο Γρηγοριάδης που είδε την μπάλα και μάζεψε. Κατοχή τώρα από τον Τσιαμπάζη. Προσπαθεί να περάσει φάουλ. Και ο Μαχαλινόπουλο. Έχουμε τώρα ένα φάουλ που κερδίζει. Για να τώρα με την μπάλα τώρα δεξιά προσπαθεί να περάσει ο Τσίτσικας. Γύρισε ο Μερτζιώτης. Την παλιά από τον παίχτη του Ηρακλή Θερμαϊκού.
Θα κατάληξε πλάγιο. Γρηγοριάδης, με την μπάλα. Θα βγει από την αιστεία του. Αντωνακόπουλος. Η μπάλα από τα πόδια τώρα από τον έμπειρο παίκτη εκεί της Αεβόσμου που βγαίνει τώρα γρήγορα. Αχαλινόπουλος προσπαθεί να περάσει. Αλλάζει την μπάλα, κόβεται από τον Τσιτηρίδη. Καμαριώτης. Σουλίδης. Πιέζει ο Ξανθόπουλος. Την μπάλα πίσω τώρα. Τι σκάσει για τον Μερζιώτη. Η μπάλα από την άλλη μεριά. Ο Βραμίδης γύρισε για να δούμε τώρα εδώ πατάει την μπάλα. Προσπαθεί ο Βαχανελίδης. Έρχεται τώρα δεξιά. Τροφοδοτεί την μπάλα τώρα από τον Τσίτσκα. Παίζει με τον Μερζιώτη. Πικιάρης άφησε. Πήγε ο Βαχανελίδης να κάνει την κίνηση για να δούμε τώρα μπροστά. Κλέβει την μπάλα ο Τσιαμπάζης. Για να δούμε, προσπαθεί να ανοίξει χώρο, βγάζει παλιά τώρα την άλλη μεριά. Βγαίνει τώρα ο Ερακλής Τερμακού, Καμαριώτης κανένα σούτ, αλλά χωρίς πρόβλημα ο Αργυρόπουλος. Απλώνει τα χέρια του και μπλοκάρει την μπάλα και γρήγορα τώρα σε αντιπίδεση για Εβόσμου. Για να δούμε. Τάγκου, πατάει την μπάλα. Εδώ παίρνει φάουλ από τον Μπικιάρη. Τσιαμπάζης γύρισε. Παρτάλης. Βγαίνει τώρα ο Ξανθόπουλος. Θα γίνει το σου την μπαλά βρίσκεται σε σώματα, αλλά ξανακερδίζει ο ίδιος παίκτης. Ξανθόπουλος με τον Αντωνακόπουλο. Πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή Θερμαϊκού. Μπήκαμε στο 34ο λεπτό του αγώνα. Ηρακλή Θερμαϊκού, Αθλητική Ένωση Εβόσμου 0-3. Φιλοξενούμε από πολύ νωρίς βάζω τις βάσεις για να διεκδικήσουν μια νίκη σε ένα ακόμα σημαντικό βήμα που κάνουν στην προσπάθεια ανόδου προς τη ΓΑΜΑ Εθνική. Εδώ πάνε απεχθεί το 1-2 έξυπνα από τον Ξανθόπουλο τώρα, παλάζει την μπάλα. Βγαίνει τώρα γρήγορα. Για να προσπαθεί να επιχειρήσει κάποια σέντρα. Ψάχνει χώρο, παίξει εδώ τσέβο μου. Ξανθόπουλο πάνε να περάσει παλιά. Επιμένει μόνο στο εναντίον τρει εκεί που τον εμποδίζουν τελικά. Διεκδικεί και γυρνάει πίσω στον Αντωνακόπουλο. Αυτό ανοίγει χώρο για τον Μαργαρίτη. Τρόκας με την μπάλα βλέπει τον Τάγκο. Τρόκας θα κάνει παλιά, τον Ακόπλος γύρισε. Η μπάλα από τον Κυριακίδη, για να δούμε πήγε να γίνει το λάθος, θα να το εκμεταλλευτεί τώρα, για να δούμε. Μπικιάρης, παίρνει φάουλ. Για να δούμε, φυσικά όσο κυλάει ο χρόνος τόσο το παιχνίδι συνεχίζεται. Τώρα που φιλοξενούμε έχουν πάντα τον πρώτο λόγο από πολύ νωρίς, θυμίζω σχεδόν από το πρώτο 20 λεπτό αφού εκεί ξεκίνησαν να βάζουν για τις βάσεις όσον αφορά για μια ακόμη επιτυχία με στόχο βέβαια να μείνουν μέσα στην άνθρωση. Για πώς μου που φέτος γράφει ιστορία. Όλα θα πάρουν πίσω. Ακούτε και ένα... Αποφασισμένοι να τα διεκδικήσει όλα φέτος. Για να δούμε. Ένα σούτ από μακριά από το κύρισμα, καλό από την ενέργεια που έκανε εκεί ο Καμαριώτης, αλλά λίγο ψηλά το δεύτερο δοκάρι του Αργυρόπουλου κατέληξε out. Απόλυτη ικανοποίηση και απόλυτη απογοήτευση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Η μπάλα από τα πόδια τώρα από τον Τρόκα. Τσιαμπάζης. Προσπαθεί εδώ να παιχτεί το 1-2. Εδώ προσπάθησε να τρέξει αλλά δεν μπόρεσε. Η μπάλα είναι... Κατοχή τώρα από τον Τάγκο. Η
μπάλα τώρα, προσπαθεί να περάσει κάποια παλιά. Επιμένει. Έχουμε φάουλ. Θα προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Γύρισε ο Μαργαρίτης, έρχεται ο Αντωνακόπουλος και με την μπάλα στα πόδια του θα κάνει μια παλιά τώρα μπροστά, προσπαθεί να περάσει τώρα στην αντεπίθεση για να δούμε, θέλει να βγει, επιμένει τώρα γρήγορα, οι κόντρες, η μπάλα φτάνει παράλληλα από δεξιά εκεί που έρχεται τώρα, με αποδέχτηκε, για να δούμε τον Αχαλινόπουλο, Ξανθόπουλος τώρα παίζει, ωραία το να δει με τον Τζέλα. Τζέλα προσπαθεί να βγει, βρίσκει χώρο, περνάει πάνω, δοκιμάσαι ο Αντωνακόπουλος. Πεσμένος κάτω κόβεται τελικά από το Σουλίδη, ο οποίος προσπαθεί να βρει χώρο να περάσει. Έρχεται ο Χαλινόπουλος, γυρνάει την μπάλα πίσω στον Αργυρόπουλο. 37ο λεπτό στη συνάντηση του πρώτου ημιχρόνου, θυμίζω, από το κήπεδο της Ευκαρπίας, στον αγώνα που ακολουθείται στα πλαίσια, θυμίζω, τον play-off. Ηρακλής Θερμαϊκού, ΑΕ Βόσμου, πάντα στο 0-3. Για συνέχεια, ρε. 3-0. Η μπάλα τώρα από τον Παχανελίδη. Τσιτηρίδης. Συνέχεια τώρα από τους παίκτες εδώ της ΕΦΟΣ μου, για να δω συνέχεια με την μπάλα να κυλάει από δεξιά. Μαργαρίτης τώρα γίνεται κάτοχος, αλλάζει την μπάλα εκεί που πέρασε και από τον Τρόκα. Λάμι για τον Τρόκα. Τάγκου. Τρόκα τώρα με την μπάλα προσπαθεί να βρει χώρο. Θα ανοίξει από δεξιά. Κυριακίδης, Αντωνακόπουλος. Μπροστά ο Ξανθόπουλος. Προσπάθησε τώρα να παίχνει τον αδείο με τον παίχτη εκεί της ΑΕΒΟΣ μου, κατέληξε πλάγιο που κέρδισαν οι παίχτες του Ηρακλή, Θερμαϊκού, Σουλίδης. Βγάζει μια παλιά μπροστά, προσπαθεί να περάσει. Κάνει την κίνηση ο Παρτάλης. Για να με τώρα προσπαθεί να περάσει ο Μπικιάρης ανάμεσα σε τρεις, αφήνει συνέχεια. Για μας Σουλίδης, ψάχνει χώρο να αλλάξει χώρο, για να δούμε. Καμαριώτης, θέλει να σουτάρει, τα σηκώσει ψηλά την μπάλα παράλληλα από τον πρώτο δοκάρι του Αργυρόπουλου. Εδώ προσπαθούν να συνεργαστούν οι παίκτες του Ηρακλή Θερμαϊκού και αυτό είναι μέχρι στιγμής που δεν μπορούν να βρουν τον ρυθμό τους ώστε να αλλάξουν καλά τις μπάλες για να κάνουν τα σουτ που προφανώς ψάχνουν κάποιο γκολ για να μειώσουν τη διαφορά σε αυτό το 0-3. Είστε ρε πως είναι τόσο άσχημοι για 3-0. Δηλαδή τι μα άμα δεν κάνεις μαλακίες. Να χάσαμε δύο γκολ. Πάρου για γάμπη. Μπάλα τώρα από τον Μαργαρίτη. Τρόγκας. Μαργαρίτης. Η μπάλα τώρα από δεξιά που την ενέργεια τώρα να βγει μπροστά ο Ξανθόπουλος. Αντωνακόπουλος γύρισε την μπάλα, ο Μαργαρίτης πίσω για τον Αργυρόπουλο, το σούτ απευθείας. Η μπάλα φτάνει από την άλλη μεριά. Για να δούμε εδώ, προσπαθεί να παίξει ωραία ο Λάμι που βγαίνει μπροστά. Επιμένει, ανοίγει χώρο, πατάει την μπάλα. Ξανθόπουλος τώρα προσπαθεί να περάσει, δεν πέρασε, κόπηκε τώρα στη συνέχεια από τον Τιαβάζει. Η μπάλα μετά από κόντρες. Ο Αντωνακόπουλος γεμίζει, τρέχει τώρα για να δούμε ο Τζέλα. Ο Αργυρόπουλος έδιωξε, υπήρχε σύγκρουση εκεί, αλλά... Η μπάλα στην κατοχή για τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Τσίτκας. Σιαμπάζης. Σουλίδης. Πιέζει εκεί ο Μαργαρίτης. Πήγαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, ίσως και λιγότερο, για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ηρακλής Θερμαϊκού, αντικένωσε φως μου πάντα για τα play-off 0-3. Τσιτηρίδης τώρα προσπαθεί να σουτάρει, για να δούμε, ψάχνει χώρο. Θέλω να ολοκληρώσει.
επιμένει τώρα εκεί στην προσπίση, θα κάνει τόσο τα κονταριστή μπάλα, τελικά θα διώξει απευθείας και θα καταλήξει σε πλάγιο. Εδώ προσπάθησε να περάσει ο Μαργαρίτης. Ανοίγει την μπάλα. Έρχεται εκεί ο παίκτης ο Τάγκο. Τρόκας. Αντωνακόπουλος. Ρατζάουλο εκεί προσπάθησε. Μπάλα τώρα στην κατοχή για τον Αργυρόπουλο, ο οποίος διώχνει την αιστεία του. Ανοίγει χώρο. Αντωνακόπουλος εκεί προσπάθησε ο Τρόκας. Πιέζουν εδώ παίξει του Ιρακλή Θερμαϊκού. Πλάγιο. Πιάμε τώρα το σούτ που θέλει να δοκιμάσει ο Κυριακίδης, αλλά συγγνώμη, ο Τσιαμπάζης την μπάλα κατέληξε όμως. Αργυρόπλος θα δώσει συνέχεια. Ήδη είμαστε σχεδόν ένα λεπτό πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Το σούτ τώρα που γίνεται δυνατό, η μπάλα τελικά βρίσκει το δοκάρι. Εδώ χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία παρά την πρόθεση από τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Ο Μπικιάνης έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα βρήκε το δοκάρι του Γρηγοριάδη. Και έτσι με αυτή την τελευταία φάση, φίλες και φίλοι, σχεδόν στο 45 ολοκληρώνεται το παιχνίδι με αποτέλεσμα 0-3 για την ΑΕΒ Όσμου που έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις όμορφες εικόνες πριν κλείσουμε, θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε. Βλέπετε τους παίκτες να αποχωρούν. Σίγουρα από ό,τι ικανοποιήσει την ΕΒΟΣ μου και απογοήτευση στον Ηρακλή Θερμαϊκού. Επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίχρονο. Ανατολική Ρωμουλία 30, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη. Μεταφέρουμε με ασφάλεια σε επαγγελματίες και ιδιώτες σε νησιά και Αθήνα. Καθημερινά δρομολόγια. Με άμεση εξυπηρέτηση και πάντα με υπευθυνότητα. 2310 789 612. Μεταφορική εταιρεία Μπέτμα ΑΕ. Ανατολικής Ρωμιλίας 30 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σας προσφέρει τον αγώνα. Εδώ και 20 χρόνια με εμπειρία φροντίζουμε για την ασφάλεια και τη μεταφορά των προϊόντων σας. Επιστρέψαμε και πάλι, φίλες και φίλοι, το ποδοσφαίρο για το δεύτερο ημίχρονο από τον αγώνα μεταξύ του Ηρακλή Θερμαϊκού κόντρα στην ΑΕΒ Όσμου. Θυμίζω σκορ 0-3 για τους φιλοξενούμενους που έχουν τον πρώτο λόγο να διεκδικήσουν την νίκη από πολύ νωρίς τον αγώνα. Μετά τα λάθη των γηπεδών που έγιναν σε ένα 20 λεπτό, εκεί που τα διαχειρίστηκε η ομάδα του Γιώργου Τσοκαλίδη και έδειξε τις ικανότητές της. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με την σέντρα να είναι οι φιλοξενούμενοι. Ενώ από ό,τι είχαμε και δύο αλλαγές, ο Τσίσκας και ο Βαχανελίδης έφυγαν από τον αγώνα. Σας πω σε λίγο ποιοι πέρασαν για τον Δούμα και τον Μπούρκα, κάνοντας αυτές τις δύο αλλαγές. Από εκεί και πέρα η Βόσμου που καλείται βέβαια και στο δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει με την ίδια σοβαρότητα για να καθαρίσει την υπόθεση νίκης στο σημερινό αγώνα. Εδώ αντεπίθεση τώρα με τον Ξανθόπουλο. Την μπάλα που πέρασε και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Να λοιπόν που έρχεται ένα ακόμη τέρμα. Αυτή τη φορά
για να βρει τη διαφορά πολύ νωρίς. Θα γίνει το 0-4. Ακριβώς με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ έγινε ένα λάθος, δεν μπόρεσε εκεί ο Γρηγοριάδης. Έτσι λοιπόν θα σκοράρει η Εύος μου και θα ξεφύγει για να δώσει διαστάσεις στην σημερινή νίκη. Όπως είπαμε, αντιλαμβάνεστε βέβαια, η απογοήτευση στους γεμπεδούχους έφερε σίγουρα από την ικανοποίηση και ρυθμό στην Εύος μου, που όπως είπαμε πέτυχε ένα ακόμη γκολ. Αντωνακόπουλος στο σκόρ του 0-4. Σε είπα μην λες 0-4, θα λες το σκόρ δεν είσαι μαλός, δεν θα λες σκόρ. Είπαμε, μπορεί να πληγώνει βέβαια τους ανθρώπους, ακούτε κάποιους φίλους εκεί, αλλά είπαμε, καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Φιλοξενούμε που συνεχίζουμε ρυθμό και σοβαρότητα για τον Ηρακλή Σταρμαϊκού, που δέχεται βέβαια σίγουρα ίσως σε αυτή τη φάση των play-off ένα πολύ βαρύ σκόρ. Και αυτό ίσως από λάθη που έγιναν, αλλά δεν είναι ώρα για ευθύνες. Φιλοξενούμε ήταν πιο ουσιαστικοί, διαχειρίστηκαν τις φάσεις και πολύ απλά πήρανε από πολύ νωρίς αυτό που ουσιαστικά διεκδικούν στο σημερινό αγώνα. Ο Βαδετού Γιώργο Τσουκαλίδη, που όπως είπα διεκδικεί φέτος τα πάντα, πρωτάθλημα και κύπελλο, αφού είναι και στο τελικό του κυπέλου, και έτσι είναι λογικό να διεκδικεί τη σημερινή νίκη στο σημερινό αγώνα. Έτσι λοιπόν η Ηρακλής ΑΕΦΟΣ με 0-4 με τον Αχαλινόπουλο τώρα κάτοχο της μπάλας, θα δοκιμάσει μια βαθιά μπανιά. Εδώ προσπάθησε τον να κλέψει τώρα ο Αντωνακόπουλος. Σκιαμπάζεις. Μπάλα είναι τώρα στην κατοχή για τον Αγγλί που προσπαθεί να βγει μπροστά. Καμαριώτης. Θα ανοίξει χώρο, για να δούμε. Ζαγναφέρης, θέλει να σουτάρει, προσπαθεί να περάσει. Κλέβει την μπάλα τον Ακόπλο στο τάγκου, το Μαργαρίτης πίσω στον Αργυρόπουλο. Για με τώρα το φάλ που θα πάρει θέση να εκτελεστεί από τον Σουλίδη. Θα γίνει σέντρα, κεφαλιά που πετάγεται, διώχνει ο Τρόκας, μια νέα προσπάθεια. Ένα σούτορ όπως μια κεφαλιά που του φέτσε εγώ μου. Και ένα σουτάρι τώρα προσπαθεί να βρει χώρο. Θα κάνει το σούτορ, δεν μπόρεσε εκεί ο ορισμένος κάτω ο Μικιάρης. Ο Μάκναν εκεί. Για με τώρα με την μπάλα να προσπαθεί να περάσει. Που καλύπτει ο Σουλίδης. Εξίζεσαι.
Γρήγορα τώρα μπροστά, για να δούμε. Δικιάρης γύρισε την μπάλα. Καμαριώτης περνάει την προσπάθεια του. Σε μια προσπάθεια οι γηπεδούχοι να μειώσουν αυτό το βαρύ σκορ. Ψάχνουν κάποιο γκολ, μέσα στιγμή σε κόσμο δεν το επιτρέπει. Και φυσικά υπερασπίζεται τα γκολ που πέτυχε με αυτό το εντυπωσιακό 0-4. Παθιά παλιά τώρα που έγινε, με την μπάλα από την άλλη μεριά. Για δούμε τώρα, κλέβει την μπάλα. Πάει να σουτάρει, θα κάνει το σούτ απευθείας. Στην προσπάθεια που έκανε εκεί ο Αντωνακόπουλος, η μπάλα στην αγκαλιά του Γρηγοριάδη. Γρήγορα αλλαγή. Θα του κολλήσω. Ανόχλητος πάει. Η μπάλα γύρισε τώρα την άλλη μεριά. Η μπάλα τώρα μπροστά, προσπαθεί να περάσει. Θα γυρίσει τώρα εδώ σε ένα χώρο. Προσπαθεί να αλλάξει. Πήγε να βγει μια σέντρα, δεν πέρασε. Την μπάλα στα πόδια τώρα από την δεξιά πλευρά. Για να δω τώρα την αντεπίθεση που κάνει τώρα γρήγορα. Με την μπάλα στα πόδια του προσπαθεί να περάσει. Σουλίδης. Για να δω, προσπάθησε να κάνει κάποια βαλιά. Θα αλλάξει την μπάλα από την άλλη μεριά. Προσπαθεί να γυρίσει. Μπάλα τώρα περνάει από όλους για να δούμε το σουτ που γίνεται στην πρόθεση που έκανε προηγουμένως εκεί ο Καραζιώτης, ο Σούλτς, συγγνώμη, που μπήκε σαν αλλαγή. Απομακρύνει ο Τρόγκας. Είμαστε στο 53 το αγώνα, στο 8 λεπτό της επανάληψης. Ηρακλής Θερμαϊκού, ΑΕΒ Βόσμου 0-4. Εντυπωσιακό σκορ για τους φιλοξενούμενους που σίγουρα παρουσιάζεται ουσιαστική και σοβαρή φυσικά σε ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι στην προσπάθεια στην επίδοξη του στόχου που έχουν θέσει. Η σέτα θα γίνει τώρα εδώ, η μπάλα προσπάθησε να περάσει από όλους και άμα κατεβάζει την μπάλα προσπάθησε που πήγες να παίξει τον αδείο, προλάβει, έβαλε τα πόδια του Μαργαρίτης, απομάκρυνε με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει και είναι εδώ ετοιμάζεται να γίνει μια ακόμη αλλαγή, η τρίτη αλλαγή που ετοιμάζει. Θα φύγει τώρα ο Καμαριώτης, θα φύγει από τον αγώνα στο 54 και θα περάσει το 17 ο Κιλτζόπουλος. Τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Ηρακλή Θερμαϊκού. Εδώ προσπάθεια από τον Σούλτ που γύρισε την μπάλα δεξιά. Γύρισε και ο Σιτηρίδης. Ελληνόπουλος έδιωξε. Τσίμπησε ωραία την μπάλα και βγαίνει τώρα από τον Ακόπουλος. Μπροστά από τον αντίπαλο του. Προσπαθεί ο Πορτάλης. Γύρισε την μπάλα την άλλη μεριά. Έκανε την κίνηση. Σούλτ. Προσπαθεί ο Ζαγναφέρης. Μπάλα περνάει από όλους για να δούμε τώρα σε αυτή την αντεπίδυση που παναγίνει. Φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι, παρόλο που το ενδιαφέρον, όπως είπαμε, από πολύ νωρίς σίγουρα κατά κάποιο τρόπο έχει χαθεί, αφού το 0-4 νομίζω τα λέει ξεκάθαρα. Η ομάδα, φίλες και φίλοι,
της ΕΒΟΣ μου έχει τον πρώτο λόγο. Εδώ προσπάθησε και πέρασε. Μια σέντρα τώρα που θα γίνει. Αλλά κονταρίζεται τώρα και θα βρεθεί στα πόδια τώρα από τον προθυμένο παίκτη εδώ της ομάδος του Ηρακλή Θερμαϊκού. Προσπαθεί να βγάλει ο Παρτάς. Κόβει ο Τάγκου. Ο Μαργαρίτης βάζει τα πόδια του. Προσπαθεί να γυρίσει ο Τσιαμπάζης. Έρχεται. Ωραία συνεργασία που έγινε μεταξύ των παιχτών του Εύωσμου. Κρατάει την μπάλα στα πόδια του Αντωνακόπουλος. Χαλινόπουλος. Προσπάθησε εδώ να περάσει τον Ξανθόπουλο. Ο οποίος κλέβει την μπάλα. Γιάννης με βγαίνει επικίνδυνα τώρα μόνος του. Προλαβαίνει, το σταματάει ο Τσιτηρίδης. Ο οποίος διεκδικεί την μπάλα. Χαλινόπουλος για τον Καρατζάουγλου. Τον Αντωνακόπουλο να παίζει τον 1-2. Μαργαρίτη στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα από τον Τρόκα. Κυριακίδης γύρισε την μπάλα μπροστά. Αχαλινόπουλος. Ανοίξει χώρο εκεί που θα περάσει. Ο Μαργαρίτης θα γίνει το σούτ εκεί. Αλλά στα πόδια τώρα από τον αρχηγό εκεί το Λάμι. Συνεχίζεται το παιχνίδι όπως είπαμε με το εντυπωσιακό αυτό σκορ και θέαμα που ακολουθείται στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής για τα play-off της Ένωσης Μακεδονίας με την Εύωσμο μου πάντα εντυπωσιακή με αυτό το 0-4 του Ηρακλή. Εκεί ο Χαλινόπουλος γύρισε την μπάλα. Καρατζάουγλου. Ανοίγει χώρο από την άλλη μεριά. Το προσπαθεί να περάσει κάποια σέντα. Καρατζάουγλου. Μπάλα από τον Κυριακίδη. Έρχεται εκεί μπροστά ο Αντωνακόπουλος. Για με την ενέργεια που κάνει ο προθυμένος Τζέλα εκεί προσπάθησε. Μπάλα τώρα από ένα σουτ που γίνεται στην αγκαλιά του Αργυρόπουλου να μαζεύει την μπάλα. Μπήκαμε στο 59. Συνέχισε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, φίλες και φίλοι, από το γήπεδο εδώ της Ευκαρπίας με εντυπωσιακό σκορ και θέαμα Ηρακλής Θερμαϊκού ΑΕΒΟΣ 0-4. Μπροστά ο Ξανθόπουλος με την μπάλα, ο οποίος κάνει μια σέντρα. Πετάγεται εκεί ο Γρηγοριάδης, απλώνει τα χέρια του, μπλοκάρει την μπάλα. Thank you.
που ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Γιώργου Τσουκαλίδη. Δύο. Φεύγει. Ο Τζέλα από ό,τι βλέπω. 61. Εκεί το 17. Και έφυγε και το 9. Ο Λάμι στο ίδιο λεπτό και πέρασε το 5. Πέρασε ο Περτσιούνης και ο Ντόκου. Οι δύο αλλαγές που έκανε ο Γιώργος Τσουκαλίδης στο 61ο λεπτό όλα αυτά. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Εφόσμο που, όπως είπαμε, με αυτό το επιβλητικό 0-4 είναι πάντα μπροστά εδώ στην ευκαιρία επί του Ηρακλή Θερμαϊκού. Μια παλιά τώρα δεξιά. Με την μπάλα από τα πόδια του. Χαλινόπουλος γύρισε. Προσπάθησε. Πλάγιο. Και δούμε τώρα την ενέργεια να περάσει κάποια σέντρα. Την παραγύρισε από τα πόδια τώρα από τον Τσιαμπάζη. Γίνει μια βαλιά και σε ένα χώρο που δεν πέρασε, με αποτέλεσμα να καταλήξει πίσω. Πλάγιο που εκτελείται. Προσπαθεί να βγάλει παλιά μπροστά. Μπαλά πέρασε από όλους. Θέλουμε τώρα την ενέργεια να αλλάξει την μπάλα. Ωραία, πρόθεσε ο Ξανθόπουλος. Βγαίνει ο Ντόκου. Αλλά μετά από λάθος προσπαθεί να βγει τώρα στις κόντρες. Έρχεται διεκδική από δεξιά ο παίκτης εδώ του Σεβόσμου. Με τον Ξανθόπουλο να θέλει να παίξει τον αδειό. Ο Σουλίδης επεμβαίνει. Θέλει τώρα με την μπάλα να περνάει από όλους. Έρχεται τώρα γρήγορα μπροστά, προσπαθεί να αλλάξει τώρα για να το μέσα αυτή την ενέργεια. Εκεί που παίζει ωραία το 1-2. Προσπάθησε να περάσει κάποια μπαλιά, δεν πέρασε. Με αποτέλεσμα με μπάλα γυρνάει πίσω. Σουλίδες από τα πόδια τώρα από τον Τσιαμπάζη. Μπροστά. Προσπαθεί να βγει σαν τεπίδες. Για να δούμε. Ο Ηρακλής ψάχνει κάποιο περισσότερο γοήτρο. Αυτά τα πράγματα σίγουρα είναι δύσκολα. Γι' αυτό δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά και την εικόνα που βλέπουμε. Βόλα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Εφόσμο θα πάρει μια εντυπωσιακή νίκη και θα συνεχίσει το μαγικό ταξίδι της στην κατάκτηση για να διεκδικήσει ένα από τα δύο εισιτήρια ανόδου προς τη γάμα δική κατηγορία. Στα πλαίσια πάντα για τα play-off, Ηρακλής Θερμαϊκού, Εφόσμο αυτό το εντυπωσιακό 0-4 για τους φιλοξενούμενους και με την μπάλα τώρα να κυλάει από δεξιά. Προσπάθησε εδώ να βγάλει μια μπαλιά ό,τι αμπάζεις. Η μπάλα προσπαθεί να ευνοηθεί ο Πορτάλης. Που βγαίνει, διεκδικεί την μπάλα. Μόνος το προσπαθεί να περάσει από μια βρύα. Εδώ θα κάνει το σούτε ψηλά, θα καταλήξει out. Καλά είστε, γελά. Η μπάλα τώρα από δεξιά από τα πόδια τώρα από τον προθυμένο
Εκεί έγινε λάθος. Για να δούμε, θέλω να το εκμεταλλευτεί ο Ζαγναφέρης. Θα σκοράρει εδώ, όπως έγινε στην αρχή από την πλευρά της Εμπόσμου. Τώρα, εδώ σε μια στιγμή αδυναμίας και αδράνειας στην Εμπόσμου, ο Ζαγναφέρης εκμεταλλεύεται τη φάση, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Απλά μειώνει το βαρύ σκορ σε 1-4 για την γηπεδοκομάδα. Έτσι, εδώ, φίλες και φίλοι, στο 66ο λεπτό γίνεται το 1-4 από τον Ζαγναφέρη, ο οποίος διαχειρίστηκε εδώ την μπάλα ήρεμα. Είδε και την κακή συνονέση των αμυντικών της Εβόσμου και με ένα διαγώνι σουτ έστειλε στην μπάλα στα δίχτυα της Εβόσμου για να γράψει το 1-4 για να μειώσει αυτό το βαρύ σκόρ. Αλλαγή τώρα που έγινε, μπήκε με το 11. Ο Καραζιώτης μπήκε στον αγώνα. Το 66. Θα προσπάθησε να γίνει κάποιος, δεν πέρασε. Πήγαινε! Μπράβο! Κι άλλος! Η μπάλα τώρα από δεξιά, τώρα σε μια βαθιά παλιότερα που γίνεται. Προσπάθησε, πετάχτηκε εκεί. Πήγε. Είναι το σούτ από τον Καρατζάογλου. Η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο. Γρήγορα! 23ο λεπτό δεύτερο ημιχρόνου, 68ο λεπτό της συνάντησης. Ηρακλής Θερμαϊκού, ΑΕΚ Βόσμου, 1-4. Η μπάλα από τον Τσιτηρίδη. Γρήγορα! Βαθιά παλιά τώρα προσπαθεί να τρέξει. Ζαχναφέρης. Προσπαθεί να περάσει και τους αντιπάλους του. Πλάγιο που παραχώρησε ο ίδιος. Ένα γκολ που ήρθε πολύ αργά από τον Ηρακλή Θερμαϊκό σε μια προσπάθεια, όπως είπαμε, να μειώσει τη διαφορά. Ενώ βλέπετε και σε ένα πρώτο πλάνο το Λάμι, τον αρχηγό που είδατε προηγουμένως που έφυγε. Τώρα τον βλέπετε. Σίγουρα πότε ικανοποιημένος για την αλλαγή του και τον Τζέλα. Για δούμε τώρα την αντεπίδευση αυτή, ο Χαλινόπουλος που βγαίνει γρήγορα. Δεξί! Εδώ προσπίσει τώρα, για να δούμε, θέλει να βγει. Κλείνεται, η μπάλα περνά από όλους, θα πατήσει τώρα εδώ. Θα κάνει ένα σούτε, προσπάθει να παίξει μπροστά ο Ξανθόπουλος, για να δούμε οι συνεργασίες. Καρατζάογλου, θα σουτάρει, θα πέσει όμως ο Γρηγοριάδης, θα αποκάρει την μπάλα. Εδώ χάνεται μια ακόμη ευκαιρία, προφανώς για να ξεφύγει κι άλλο η ομάδα της Εύωσμου. 69 λεπτά συμπληρώνουμε, συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Εδώ, θυμίζω, μπάλα τώρα από κοντά, Καρατζάογλου. Εδώ προσπαθεί να βγει τώρα, για να δούμε. Ανοίγει χώρο. Μαργαρίτης. Προσπαθεί να περάσει. Θα κάνει μια σέντρα σε ένα χώρο που εκεί τρέχει να διεκδικήσει. Η μπάλα περνάει τώρα στην κατοχή για τον προθυμένο παίχτη εδώ της Εβόσμου που θα κάνει το σούτα, κερδίσει το κόρνερ. Εκεί που έκανε ο Ντόκου την ενέργεια. 70 λεπτά ακόμα, 20 λεπτά.
από ό,τι αποδείχτηκε τυπικού χαρακτήρα πλέον. Όλα είναι ξεκάθαρα. Η ΕΦΟΣ μου κατάφερε, όπως είπαμε, στο πρώτο μήχρονο να διαχειριστεί και να μπει ουσιαστικά στο παιχνίδι. Πέτυχε τη διαφορά. Μείωσε ο Ζαχναβέρης ένα γκολ, όμως δεν αλλάζει το σκηνικό του παιχνιδιού, αφού οι φιλοξενούμενοι έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Και με τη διαφορά του σκόρου. Εκτελείται τώρα το κόρνερ. Πολύ ψηλά η μπάλα. Προσπαθεί να στο πάρει, αλλά αντικρατήσει δεν μπόρεσε. Ικανοποίησε τον Γιώργο Τσοκαλίδη, επειδή την ομάδα του σε ένα ακόμα δοκιμασμένο σημαντικό παιχνίδι να είναι σοβαρή και βαστική, έχοντας σίγουρα το λόγο και την επιτυχία. Που θα γίνει το σούτι μπαλά πέρασε πολλούς. Έχουμε κόρνερ. Σουλίδης, θα πάρει θέση να το εκτελέσει. Και αν αυτό το κόρνερ λίγο το Σουλίδη. Η μπάλα ανοίγει δεξιά. Προσπαθεί να γίνει σούτ από τον Σούλτς, δεν πέρασε, βγαίνει μπροστά ο Χαλινόπουλος, διεκδικεί την μπάλα για να την αντεπίθεση. Θα γίνει τώρα βαθιά παλιά. Προσπαθεί τώρα ο Αντωνακόπουλος που βγαίνει τώρα από τα πλάγια. Θέλει να παίξει τον αδείο. Ψάχνει χώρο να σουτάρει. Αφήνει την μπάλα για να δούμε πιο πίσω. Ο Ντόκο Ρενάτο δεν πέρασε τελικά και έρχεται ο Σουλίδης, γίνεται κατοχός. Προσπάθεια τώρα από δεξιά με την μπάλα να καταλήγει πίσω. Ο
Στα 75 μπήκαμε. 15 λεπτά ακόμη. Προσπάθεια για τον Ηρακλή να βγάλει κάποια σέντρα, δεν πέρασε. Το 1-4 ξεκλούθη να μείνει μπροστά ο προθυμένος τώρα παίκτης εδώ του σέβος μου. Που γύρισε και για να δούμε. Θέλει να γίνει τόσο τώρα από τα πλάγια. Επιμένει στο γύρισμα, απλώνει τα χέρια του, μαζεύει ο Γρηγοριάδης. Έχουμε την μπάλα τώρα με το Σουλίδη. Από το κάτω σούτ εδώ χάνεται ευκαιρία εξ απαφής που γίνεται το σούτ από τον Τζίγναλη. Δεν θα μπορέσει να μειώσει τη διαφορά κι άλλο. Μια τεράστια ευκαιρία στο 76 λεπτό. Ξεκλουθεί το 1-4 να μένει. Έχουμε και αυτή τη διακοπή από ό,τι βλέπετε. Προφανώς κάποιο πρόβλημα. Με τον Αργυρόπουλο εκεί να δέχεται από το γιατρικό team της ΕΒΟΣ μου τις πρώτες βοήθειες. Μια χαρά. 77 λεπτό. Ηρακλής Τερμαϊκού, ΕΒΟΣ μου πάντα στο 1-4. Την μπάλα τώρα για να δει συνέχεια από τον πορκέρο του ΕΒΟΣ μου. Θα πάρει θέση να δώσει συνέχεια. Βαθιά παλιά τώρα που γίνεται με την μάνα να προσπαθεί να περάσει. Γύρισε πίσω ο Τζόπουλος. Προσπαθεί να βγάλει παλιά γρήγορα ο Τσιαμπάζης. Θα γίνει αυτό τώρα μπροστά. Καμαριώτης προσπάθησε να περάσει, δεν πέρασε. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα του Ηρακλή. Εδώ προσπαθεί να βγει τώρα, διώχνει ο Τάγκο. Για να δούμε τώρα μπροστά ο Ντόκου. Ανοίγει χώρα, ευκαιρία για τον Εβόσμο που ψάχνει ίσω ένα ακόμη γκολ, αλλά πρόλαβε. Έπεσε τα πόδια του ο Γρηγοριάδης και μπλόκαρε την μπάλα. 11 λεπτά ακόμη για το φινάλε σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι που ακούτε. Ηρακλής Θερμαϊκού, ΑΕ Βόσμου. 1-4. Η μπάλα παριστερά τώρα για να δούμε. Προσπαθεί ο Καρατζάουλου. Κυριακίδης. Για να δούμε τώρα την παλιά που κάνει μπροστά. Προσπαθεί να βγει τώρα στις κόντρες. Έρχεται τώρα γρήγορα και σε ένα χώρο που καλύπτει και διώχνει σε μια βαθιά παλιά που έκανε ο προθυμένος παίκτης εδώ. Ο Κυριακίδης έχουμε την μπάλα τελικά σε επιθετικό φάουλ. Τελευταίο δεκάλεπτο. Όλα είναι ξεκάθαρα. Η ΕΒΟΣ μου
καταφέρει να ξεπεράσει ένα ακόμα εμπόδιο και να συνεχίσει το ταξίδι της με στόχο βέβαια τα εισιτήρια ανόδου προς τη γαμματική κατηγορία, αφού έδειξε πειθαρχία, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα στον αγώνα κοντά στον Ηρακλή Θεμαϊκό, που πλήρωσε ένα πολύ κακό ξεκίνημα και στη συνέχεια προσπάθησε αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει από την ανωτερότητα του αντιπάλου της που ήταν πιο ουσιαστική. Έτσι κάπως παίχτηκε το σημερινό παιχνίδι των δύο ομάδων. Αν και οι στόχοι του Ηρακλή Θεμαϊκού ήταν πολύ διαφορετικοί φέτος, ωστόσο την μπάλα τώρα σε μια σέντρα τώρα που γίνεται και σε ένα χώρο τώρα προσπαθεί να περάσει, θα καταλήξει πλάγιο για κατοχή. Πάμε τώρα με την μπάλα να προσπαθεί να αλλάξει. Έρχεται τώρα γρήγορα, γίνεται αποδέκτης. Συνεργασία που πήγε να βγάλει και έχουμε ένα φάουλ. Και αν τώρα προσπαθεί να σουτάρει σε καλή θέση εξ επαφής, απέκτησε η φοβερία του Μαργυρόπουλου το σουτ που κάνει ο Μπικιάρης και παραχωρεί κόρνερ. Εδώ χάνεται μια ακόμη ευκαιρία σημαντική από τους κυπεδούχους που προσπάθησαν να μειώσουν κάποια διαφορά και φαίνεται και κάποιο πρόβλημα που φαίνεται να χτύπησε ο Πέτρος του Ηρακλή Θεμαϊκού. Μας ευχηθούμε να μείνει σοβαρός ο τραυματισμός εκεί από τον παίκτη που έχει πέσει σχεδόν όλος ο κόσμος πάνω του. Δίνω τώρα το κόρνερ που θα εκτελεστεί, η μπάλα από κοντά, διώχνει ο Χαλινόπουλος, βγάζει την μπάλα έξω και βγαίνουν τώρα στον Καρατσάβλου, τώρα σε αντεπίθεση. Για μένα, γρήγορη αντεπίθεση τώρα για την ομάδα της Αϊβόσμου. Αντωνακόπουλος με την μπάλα, προσπαθεί εδώ για να δούμε, θέλει να βγάλει σέντρα, ψάχνει να αλλάξει την μπάλα. Πρόλαβε εκεί, κινήθηκε αποτελεσματικά, του σκιαμπάζεις έδιωξε. Thank you.
Βάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλά τώρα σε κατοχή, για να δούμε, Μαργαρίτης προσπαθεί να γυρίσει, θα φτάσει μπάλα τώρα εδώ, θα κάνει την κίνηση και ο προθυμένος. Δείξε, έχεις πρόβλημα, δουλειάς θέλεις. Σουλίδης. Μπάλα τώρα για να δούμε στην κατοχή για τον παίκτη της ομάδος. Θα κάνει μια ενέργεια. Περνάει ο... Μπάλα τώρα γρήγορα από δεξιά από τα πόδια τώρα από τον Τσιτηρίδη. Μπήκαμε στα τελευταία λεπτά, όλα έχουν κρυθεί. Ηρακλής Θερμαϊκού, αεβός μου, 1-4, αντεπίθεση τώρα που γίνεται offset, ο ξηρός. Για δούμε τώρα την προσπάθεια που θέλει να αλλάξει την μπάλα. Γρήγορα κατοχή τώρα με τον Ζαχναφέρη. Είναι ένα σώτα από δεξιά, προσπάθεια εδώ να κάνει το σώτα αλλά δεν μπόρεσε. Εξ επαφής που βρέθηκε ο παίκτης του Ηρακλή Θερμαϊκού, ο Αργυρόπουλος χωρίς πρόβλημα μαζεύει την μπάλα. Άλλη μια νίκη για την ΕΦΟΣ που συνεχίζει ακάθεκτη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ανώδου προς τον Παράς, προς τη Γάμα Νική και φυσικά και αφού είναι παρόν και στον τελικό του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ομάδων Μακεδονίας. Η μπάλα πέρασε σε πλάγιο. Η μπάλα τώρα πέρασε από όλους. Θα καταλήξει σε ένα πλάγιο. Γυρίσει η Παλαπόλουσα, έκανε τώρα την κίνηση στην προσπάθεια που έκανε ο Χαλινόπουλος. Κάνουμε τώρα την αντεπίδεση που γίνεται. Συνεργασία τώρα μπροστά από τον προθυμένο παίκτη δεν πέρασε εκεί. Έδιωξε και εξεπαφήσει εκεί ο Τρογκάς. Κόντας τώρα εδώ με την μπάλα να καταλήγει. Βαδίζουμε προς το τέλος του αγώνα. Είμαστε ήδη στις καθυστερήσεις. Το 1-4 είναι ξεκάθαρο. Η ΕΦΟΣ μου
φτάνει σε μια ακόμη επιτυχία και συνεχίζεται το ταξίδι του όσον αφορά στην κατάκτηση για τη στήρια ανόδου. Όπου παίζεται πλέον η καθυστερή στα αγώνα, η ικανοποίηση απόλυτη. Στην ευώς μου μπήκε αβαστική. Και αυτή τη στιγμή ο Αγγελάκης μυρίζει για τελευταία φορά, φίλες και φίλοι, εδώ στο γήπεδο της Ευκαρπίας, με τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Θερμαϊκού ΑΕ Βόσμου 1-4 τελικό αποτέλεσμα. Με τις εικόνες αυτές πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. Βαριά ήταν σίγουρα για την ομάδα του Ηρακλή Θερμαϊκού. Αν και πάλεψε, δεν τα κατάφερε. Ένα κακό 20 λεπτό, 1-4 το τελικό αποτέλεσμα. Παρτάρης και Μπικιάρης θα μας πούνε τα αίτια, αν και είναι ικανοποιημένοι γενικά από την πορεία της ομάδας που είναι στα play-off και παρά το βαρύ σκορ του σημερινού αγώνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένοι το αποτέλεσμα. Η προσπάθεια ήταν μεγάλη από όλα τα παιδιά. Προσπαθούμε και για το καλύτερο, δεν μπορούμε να κάνουμε τελείως. Τώρα. Πιστεύεις ότι η ομάδα σήμερα δεν βρέθηκε σε ανάλογη μέρα, μπορούσε να ήταν διαφορετικό το σκορ? Είχαμε ευκαιρίες, θα μπορούσε μάλιστα να ήταν διαφορετικό. Από προσωπικά λάθη γίνανε τα γκολ. Ικανοποιημένη για τη χρονιά η ομάδα, ήθελε κάτι παραπάνω φέτος ή πιστεύεις ότι... Σίγουρα θέλαμε το κάτι παραπάνω, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, δεν ήταν ευνοϊκές οι συνθήκες, αλλά τώρα προσπαθούμε για το καλύτερο. Εκιάρης, ένας έμπειρος παίκτης, σίγουρα βέβαια τον είδαμε σε πολλές ομάδες, αλλά εδώ στον Ηρακλή Θερμαϊκού τα πράγματα δεν εξελίσσονται μια καλά, αν και δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένος που είναι η ομάδα στα play-off και όχι στα play-out. Εντάξει, η αλήθεια είναι η ομάδα στόχευε να είναι μέσα στην πεντάδα και σίγουρα στα play-off από την αρχή της χρονιάς. Okay, δεν πήγαν τα πράγματα όπως το θέλαμε. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε μαζί με τη διοίκηση και μαζί με τους προπονητές, υπάρχει καλό κλίμα. Προσπαθούμε να παίζουμε τουλάχιστον το ποδόσφαιρο, ένα όμορφο ποδόσφαιρο και θεαματικό. Γι' αυτό κιόλας γίνονται και κάποια λάθη πίσω στην άμυνα, καθώς μας αρέσει να παίζουμε κάτω την μπάλα με πάσες. Οπότε εντάξει, δυστυχώς έγιναν κάποια λάθη πίσω, προηγήθηκαν οι αντίπαλοι αρκετά νωρίς στο σκορ και αυτό οδήγησε στο εξής αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ανατολικής Ρωμιλίας 30, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Μεταφέρουμε με ασφάλεια σε επαγγελματίες και ιδιώτες σε νησιά και Αθήνα. Καθημερινά δρομολόγια. Με άμεση εξυπηρέτηση και πάντα με υπευθυνότητα. 2310 789 612. Μεταφορική εταιρεία Μπέτμα ΑΕ. Ανατολικής Ρωμιλίας 30, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σας προσφέρει τον αγώνα. Εδώ και 20 χρόνια με εμπειρία φροντίζουμε για την ασφάλεια και τη μεταφορά των προϊόντων σας.